Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λιούμπα, επί σειρά ετών παράγοντας τον ΣΕΓΑΣ. Είναι ο καταλληλότερος για να μας βοηθήσει σε αυτή την ενότητα των εκπομπών. Καλησπέρα κύριε Λιούμπα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καθοδόν και το Καφτατζόγλου στάδιο. Είμαι ακριβώς έξω από το στάδιο. Ναι, γιατί στις 5.30 ξεκινάνε οι αγώνες, ξεκινάει η σκροβολία των εφήβων, όπου για μένα ίσως είναι και το πιο ανεβασμένο σε επίπεδο από όλα τα αγωνίσματα που θα γίνουν σήμερα στο K20. Έχουμε 4 εφήβους οι οποίοι έχουν κάνει το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Είναι μια από τις ελάχιστες χώρες η Ελλάδα που έχει 4 νέους που κάνουν όριο για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχετε προλάβει τις προηγούμενες μέρες να δείτε την κατάσταση του γηπέδου στο Καφτατζόγλιο, για να έχει και μια εικόνα του κοινού της Θεσσαλονίκης, γενικότερα πώς αξιολογείτε την οργάνωση τους ανθρώπους του Καφτατζόγλιου και της Ομοσπονδίας σε αυτό το τουρνουά? Την τελευταία μέρα ήμουν Τετάρτη εδώ στο στάδιο για να δούμε την προεργασία για τους αγώνες. Η άνθρωποι, η νέα διοίκηση του Καφτατζόγλιου, όπως και η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ, πραγματικά κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες και η διοίκηση αλλά και όλη η τεχνική μας που ήταν εδώ μαζί με τους ανθρώπους της ΕΑΣ και μέλη της διοίκησης από την Ομοσπονδία, γιατί το στάδιο πραγματικά δεν είναι έτοιμο. Δεν ήταν και δεν είναι έτοιμο. Και εννοώ ότι το Ταρτάν πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε, αλλά και ο εκπληκτισμός του σταδίου είναι ελλειπέστατο. Αναγκαστήκαμε να φέρουν όργανα από άλλες πόλεις, έτσι ώστε να γίνει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα μια Θεσσαλονίκη, όπου έχουν γίνει αγώνες πανελληνίου επίπεδου από το 2009. Αν θυμάστε, τελευταία είχαμε κάνει έναν αγώνα που είχαμε φέρει εδώ και τον Μπολ. Τον Μπολ, το 2009, σωστά, από, ναι. Έχει γεμίσει το στάδιο. Σωστά. Αγώνες, έτσι. Από τότε έχουν γίνει αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό, και σε αυτό έχει τεράστια ευθύνη. Έχουν τεράστια ευθύνη όλοι οι τοπικοί φορείς. Δεν είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να μην έχει ένα στάδιο όπως είναι το Καφτατζόγλιο, το οποίο να είναι πληρέστατα εξοπλισμένο, να μπορεί να κάνει αγώνες και να μπορεί να φιλοξενήσει, όπως έχουμε εδώ το κέντρο υψηλού αθλητισμού, να μην μπορεί να φιλοξενήσει αθλητές της Ολυμπιακής ομάδας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βέβαια, ναι, είναι ένα βήμα αυτό για τη Θεσσαλονίκη που διοργανώνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία K20. Δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε καλύτερα πράγματα, υπάρχει διάθεση. Πιέσαμε εμείς ως Ομοσπονδία και με τη διοίκηση που είχε την θέληση αυτή να ξεκινήσει και να κάνουμε εδώ πέρα τους αγώνες, και προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα, αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Γιατί πραγματικά δεν είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη για τέτοιους αγώνες. Ελπίζουμε όμως με τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και όλων των άλλων φορέων, π.χ. επιμελητήριων, να βοηθήσουν έτσι ώστε να εξοπλιστούν τα στάδια της πόλης και κυρίως το Καφτατζόγλιο, που είναι η καρδιά του κλασικού αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, να είναι έτοιμο από τον χρόνο και να φιλοξενεί τα μέλη της Ολυμπιακής ομάδας και της Εθνικής ομάδας, αλλά και αγώνες. Υπάρχουν ελλείψεις και στους εταιρικούς χώρους και τα λοιπά, έτσι, στην αυτοψία που κάνατε? Αναγκαστήκαμε, σας λέω, να φέρουμε, για παράδειγμα, 30 εμπόδια από τη Θεσσαλονίκη. Αναγκαστήκαμε να φέρουμε στυλοβάτες, τύχες. Αυτά είναι βασικός εξοπλισμός. Όταν συζητάμε για τέτοια πράγματα, πραγματικά και τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ άσχημο. Όταν μια κομμόπολη, όπως η Ελευθερούπολη προχθές, μια κομμόπολη 10.000 κατοίκων, πήγαμε στο στάδιο, ένα καινούργιο στάδιο με 8 διαδρομές, που ήταν πληρέστατο εξοπλισμένο με όργανα Ολυμπιακών προδιαγραφών. Όλο το εξοπλισμό στο στάδιο, στην Ελευθερούπολη που ήταν καινούργιο, μιλάμε για στρώματα ύψους, επικοντό, κλωβό, ακόντια, σφύρες, όργανα μέτρηση κτλ. Κόστησαν 110.000 ευρώ. Όλο το εξοπλισμό καινούργιο. Και εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη συζητάμε για όργανα για το Καφτατζόγλιο. Δεν ξέρω. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους ανθρώπους της πόλης. Σωστά. Και πρέπει να δοθεί λύση. Εμείς, ως νέα διοίκηση τώρα με την κυρία Σακοράφα, θα έχουμε επαφές με όλους τους φορείς της πόλης. Ελπίζουμε και η κυρία Πατρολίδου, που είναι η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης εδώ,
να βάλουμε λύσεις και το στάδιο μας να γίνει κόσμιο. Ναι. Ο κόσμος επιστρέφει στις εξέδρες. Αυτή την διάθεση έχει. Λοιπόν, ελπίζουμε να καταφέρουμε. Ωραία. Υπάρχει η επιστροφή του κόσμου στις εξέδρες από αυτή τη διοργάνωση. Θα έχει κόσμο στις κερκίδες, το γνωρίζετε αυτό? Είναι δυνατόν πια στα στάδια να φιλοξενηθούν θεατές. Και μάλιστα στο Βαντόβλιο, λόγω του ότι είναι μεγάλο το στάδιο, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε το 50%. Οπότε, ναι, υπάρχουν φιλαθλοί, υπάρχουν θεατές, αλλά κυρίως έχουν σχέση με τη σωματεία, τις αθλητών κτλ. Δεν έχουμε... Έχουμε χάσει μάλλον, την είχαμε κάποτε, πηγαίναμε στα στάδια, γεμίζαμε τα στάδια. Εγώ θυμάμαι πριν 30-40 χρόνια γινόταν βαλκανικοί αγώνες στην Ελλάδα, που δεν είναι οι πολύ μεγάλοι αγώνες. Έτσι, μην βάλω το πανευρωπαϊκό το 82 και άλλα τέτοια αγώνες, event, και τα στάδια δεν μπορούσε να περάσεις ούτε από την πόρτα να μπεις μέσα. Δυστυχώς σε φύλαθα τα τελευταία χρόνια έχουν απαξιώσει αυτούς τους χώρους. Δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο τα δικά μας παιδιά για να μπούμε και να δούμε αγώνες. Ναι. Το στάδιο είναι ένας χώρος παιδείας. Είναι ένας χώρος που προάγει τον πολιτισμό μας. Οπότε πρέπει εμείς ως πολίτες να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες των αθλητών και να πάρουμε και τα παιδιά μας μαζί ή και να μην έχουμε παιδιά, να πάμε μόνοι μας να χειροκροτήσουμε αυτά τα δάκια που κάνουν αυτή την προσπάθεια. Και μάλιστα τα παιδιά που έχουν φτάσει σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που περάσαμε και οικονομικά ως τώρα στην κρίση αλλά και με τις συνθήκες πανδημίας να φτάσουν σε επίπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό που λέγατε στην αρχή. Δηλαδή τα παιδιά φέτος, τα 19 παιδιά του Στίβου που πήραν το εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες πραγματικά είναι... Είναι ηρωικό αυτό που έκαναν. Στις καρδιές μας από τώρα. Δεν υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος αυτό που καταφέραν. Να είναι στους κορυφαίους. Αν δείτε τα όρια για τα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Για παράδειγμα, στο 100 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι 10-5. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα όρια. Πρέπει να είστε μέσα στην πρώτη 30-40, άντε 50 του κόσμου, ανάλογα το αγώνισμα, για να καταφέρεις να φτάσεις στο Τόκιο. Οπότε αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Το ότι εμείς έχουμε 19 αθλητές στο Τόκιο. Έτσι. Τεράστιο επίτευγμα. Αρχικά να σας ρωτήσω λίγο για την κατηγορία K20. Ναι. Είναι η ελπίδα και το μέλλον του ελληνικού στίβου. Πόσο ραγδαία βλέπετε να έρχεται η εξέλιξή τους ή όχι σε κάποιες περιπτώσεις λόγω και της καραντίνας που είχαμε και όλων αυτών των δυσκολιών. Ενδεχομένως να βάλουν φρένο στην αγωνιστική πολύ καλή ομάδα. Ναι. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο K20, δηλαδή αθλητές κάτω των 20 ετών, και μια ακόμα καλύτερη εθνική ομάδα στο K23, που θα φύγει μεθαύριο με το Σταλίν. Την Τρίτη ταξιδεύει για την πρωτεύουσα της Εσθονίας, μιας μικρής χώρας, με ούτε 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, που αφήνει χρόνος το Σταλίν, σε μια μικρή πόλη, η μισή από τη Θεσσαλονίκη, καταφέρνει σε δύο συνεχόμενες εβδομάδες να διοργανώσει δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το K23 και το K20. Λοιπόν, οι εθνικές ομάδες που θα ταξιδεύσουν εκεί, το K20 και K23, είναι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν σε μετάλλια και πλασαρίσματα στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω πως και στο K20 και στο K23 η εθνική μας ομάδα θα είναι μέσα στις 8 ή 10 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό για το μέλλον, σωστά. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς για να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά στο στήριο είναι να βελτιωθεί λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με τα κίνητα που δίνονται στα αυτά τα παιδιά. Και επίσης η πολιτεία, η Γενική Γραμματεία, να μπορεί να δώσει κάποια και οικονομικά ακόμα, έτσι, κάποιες οικονομικές βοήθειες στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν την προετοιμασία τους. Γιατί η προετοιμασία ενός πρωταθλητή πραγματικά είναι πάρα πολύ απαιτητική. Αυτό. Να στηριχθεί αυτό το οικοδόμημα. Είναι μεγάλος ο αγώνας σε αυτό το κομμάτι να στηριχθούν τα παιδιά για να παραμείνουν στο άθλημα. Έτσι. Εφόσον δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός, μόνο οι ομοσπονδίες αναπτύσσουν τον αθλητισμό. Κάτι το οποίο είναι και συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη. Λοιπόν, τι λέμε εμείς? Να στηριχθεί από τη Γενική Γραμματεία, να στηριχθεί από την πολιτεία η προσπάθεια των ομοσπονδιών, δηλαδή των αθλητών και των προπονητών, των σωματείων,
να έχουμε αυτό το βάθος της παιδείας που πρέπει να έχει ο Έλληνας. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο για τα μέλη της ελληνικής αποστολής για το Τόκιο. Έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδό τους. Να είμαστε αισιόδοξοι για μετάλλια και καλά πλασαρίσματα στο Τόκιο. Πρώτα ο Θεός, γιατί εκεί παίζουμε στις λεπτομέρειες. Είναι οι κορυφαίοι, συγγνώμη παιδιά, είναι οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου. Τώρα, τους κορυφαίους αθλητές και κορυφαίους αθλητές στον κόσμο είναι ο Μητιάδης Αντώνου. Σωστό. Αυτό δεν σημαίνει όμως όταν είσαι ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου, όταν φτάσεις σε αυτόν τον αγώνα, φτάσεις εκεί και κορυφαίος. Εμείς ελπίζουμε να είναι, γιατί πραγματικά και ο Μητιάδης και πολλά άλλα παιδιά, όπως την Βαρδίνη και η Κατερίνα, όπως η Νικόλη και ο Κυριακοπούλου, όπως η Σπυροβόλη μας, ο Αναστασάκης και ο Φραντζεσκάκης. Και πολλά άλλα τέτοια παιδιά έχουν καταβάλει ένα τεράστιο αγώνα και μπορούν να μπουν σε ένα τελικό. Μην ξεχάσουμε τους βαδιστές, μην ξεχάσουμε και την Ελένη την Πόλαξη. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες, η Ραφαέλα Ισπανουδάκη, να καταφέρουν να προχωρήσουν, να περάσουν προκριματικούς, να μπουν σε τελικούς και να διεκδικήσουν μετάλλιο. Κυρίως, εντάξει, εγώ βλέπω, ας πούμε, να έχει τις μεγαλύτερες ικανότητες στο Μιλτιάδη Σοδοντόγλου. Μαζί με την Ολυμπιονίκη μας την Κατρίνα Στεφανίδη, μαζί με την Νικολέτα την Κυριακοπούλου, όπου και αυτή είναι πάρα πολύ και πεπειραμένη αθλητρία και ικανή, με το νέο μας ταλέντο στο επικοντό στην Ελένη Μπόλακ. Έτσι, πιστεύω ότι έχουν πολλές ελπίδες, όπως και τα υπόλοιπα, και θα κάνουν ένα τεράστιο αγώνα, γιατί όταν φτάνουμε στο Τόκιο, όταν φτάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί πια ο αθλητής και ο Έλληνας αθλητής ένα παραπάνω εκστασιάζεται, πιστεύω. Εκεί υπάρχει μια τεράστια μάχη μεταξύ αυτού που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή εκεί προσπαθείς να υπερβάλλεις τον εαυτό σου. Σωστό, ναι. Και να φτάσεις σε επίπεδα πολύ ψηλά. Γι' αυτό όλοι οι αθλητές όλων των κόσμων έχουν επίδεση. Πάντως εσείς που τους παρακολουθείτε, πιστεύετε είναι έτοιμοι τα παιδιά για το Τόκιο, έχουν προετοιμαστεί έστω και με αυτές τις δυσκολίες, θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό? Τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κάποιο πρόβλημα και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε είναι η Ελένη Πόλακ, όπου είχε ένα τραυματισμό και προσπαθεί να το ξεπεράσει, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, έκανε τελευταία άλματα στα 4.60 και βελτιώνεται. Κάποια προβλήματα τραυματισμού είχε ο Κώστας τον Τουβαλίδης, προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα θα πάει προετοιμασμένη κατάλληλα και δίνουμε και τη δυνατότητα σε αυτή την ομάδα, εμείς ως Ομοσπονδία Στίβου μαζί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να πάει 15 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιαπωνία, στο Μισάτο, όπου εκεί θα γίνει το τελικό, η τελική φάση της προετοιμασίας αυτών των αθλητών. Θα είναι 15 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιαπωνία για να προετοιμαστούν εκεί, να εγκλιματιστούν και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλεια. Ωραία. Οπότε περιμένουμε τα καλύτερα για τους Έλληνες αθλητές μας. Μακάρι να διαπρέψουν, θα τους παρακολουθήσουμε εννοείται και θα είμαστε σε επαφή, κύριε Λιούμπα. Να σε ευχαριστώ πολύ. Να μην περιμένουμε τα μετάλλια για να χειροκροτήσουμε. Να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών πριν όλα αυτά τα χρόνια που κάθονται στα στάδια και προσπαθούν μαζί με τους δασκάλους τους. Να προσπαθήσουν να χειροκροτήσουν αυτά τα παιδιά πολύ πριν. Και δυνατόν από την παιδική τους ηλικία, όπως τώρα στο K20. Να έρθει ο κόσμος στις Θεσσαλονίκες στο στάδιο και να χειροκροτήσει τα παιδιά. Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και κλείνουμε με το καλύτερο μήνυμα. Κύριε Λιούμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.